Αγαπητοί μου αδελφοί, καλησπέρα σας. Εδώ από το μοναστήρι του Τρικόρφου. Σας ευλογώ και στέλνω τις ευχές μου προς όλες τις οικογένειές σας. Μέσα από το κανάλι Γέρον Νεκτάριος. Ευχαριστώ για τη μεγάλη σας αγάπη τόσο προς το μοναστήρι μας, προς την ταπεινότητά μου, αλλά και προς όλους τους μοναχούς μας. Αυτή η αγάπη θέλω όμως να πηγαίνει προς το Χριστό. Το Χριστό αγαπάμε πάνω απ' όλα. Την Εκκλησία Του, τους Επισκόπους μας και τους καλούς ιερείς μας. Αυτή την αγάπη θέλω να τη διοχετεύετε. Και απέναντί μας τη διοχετεύετε με πολλούς τρόπους, την βλέπουμε και σας ευχαριστούμε. Σήμερα θα ασχοληθώ με άλλη μία ερώτησή σας. Η ερώτησή σας είναι ότι μετά τον αόρατο αυτόν εχθρόν, ο οποίος έχει σκορπίσει τον τρόμο και το φόβο, θα αλλάξει η ζωή μας? Ακούστε αδελφοί μου, δεν το λέω εγώ. Το λένε οι ίδιοι οι υπουργοί, ότι το αύριο δεν θα έχει καμία σχέση με το χθες. Μην πεποίθαστε επάρχοντες και ποιούς ανθρώπων, Ιησού και στη σωτηρία. Μας λέει η Αγία Γραφή. Εδώ η Αγία Γραφή. Μην τους πιστεύετε, λέει. Και όταν τον Χριστό τον ρώτησαν για τους πολιτικούς της εποχής του και συγκεκριμένα για τον Ηρώδη, ξέρετε πως τον απεκάλεσε? Είπατε τι πονηρή Αλεπού, είπατε τι αλόπεκη ταύτη. Είπατε στην Αλεπού αυτή, λέει, αυτό και αυτό να της πείτε αυτήν της Αλεπούς. Ακούτε πως τους ονομάζει ο Χριστός? Γιατί σκέφτονται πονηρά πως θα εξαπατήσουν τον κόσμο. Και τώρα αδελφοί μου, ναι, θα αλλάξουν πολλά. Και δεν το βλέπετε μόνοι σας. Σας αλλάζουν τον τρόπο που θα κυκλοφορείτε. Σας αλλάζουν τον τρόπο που θα ταξιδεύετε. Σας λένε πότε θα μείνετε μέσα στο σπίτι σας και πότε δεν θα βγείτε από το σπίτι σας. Σας λένε τον τρόπο που θα ψωνίζετε. Πότε θα ψωνίζετε, πότε δεν θα ψωνίζετε, πότε θα κυκλοφορείτε, πότε δεν θα κυκλοφορείτε. Σας δείχνουν έναν νέο τρόπο ζωής, έναν ηλεκτρονικό τρόπο ζωής. Θυμηθείτε ότι παλαιότερα μιλούσαν για ηλεκτρονική διακυβέρνηση, ότι πολλά από τη ζωή μας θα γίνονται ηλεκτρονικά. Και γι' αυτό είναι σταματημένα και τα σχολεία. Ναι, φυσικά, γιατί υπάρχει ο άρρωτος εχθρός που κινδυνεύει να φάει τα παιδάκια μας. Βεβαίως και υπάρχει ο εχθρός. Γι' αυτό κράτατε το παιδί σου στο σπίτι από μωρό και μάθε το μέσα από κομπιούτερ να κάνει τα πάντα. Να μιλάει, να συναναστρέφεται, να συνεδριάζει, να διαβάζει βιβλία, να εκπαιδεύεται. Τα πάντα να τα ξέρει από μικρό. Ακόμα και οι γριές, οι γέροι, οι γιαγιές, οι μεσήλικοι. Να μάθετε από κομπιούτερ. Να τα κάνετε όλα ηλεκτρονικά. Να τα μαθαίνετε και στα αγγλικά, γιατί μπορεί να αλλάξουμε και τη γλώσσα μας. Γιατί όλη η Ευρώπη, ακόμα και η Τουρκία, δεν χρησιμοποιεί αράβικα νούμερα. Όλοι χρησιμοποιούν τα λατινικά γράμματα. Άρα γιατί η Ελλάδα ακόμα χρησιμοποιεί την ελληνική γραφή, ενώ είναι χώρα της Ενωμένης Ευρώπης? Να αλλάξουν και αυτά. Γκρίκλις. Και γι' αυτό αρχίζουν το lockdown, το click away, click in shop, click out of the shop και ούτω καθεξής. Στα ξένα. Ελληνικά δεν ξέρουν να μας τα πούν. Ξέρουν. Αλλά ξέρουν ότι το lockdown σημαίνει απαγόρευση κυκλοφορίας. Σημαίνει σε κλείνω φασιστικά μέσα στο σπίτι σου. Αποφασίζω και διατάσω. Και αν το άκουγε Έλληνες ελληνικά, ίσως θα αντιδρούσε. Δεν θα το δεχόταν. Ενώ τώρα το λένε lockdown. Τι ωραία λέξη που βρήκανε. Lockdown. Πολύ συναρπαστική λέξη. Σε κλειδώνω μέσα, σαν σε φυλακή, σου βάζω και ένα λουκέτο και σαν το φυλακισμένο θα σου δίνω εγώ την άδεια πότε θα βγαίνεις έξω. Και αν βγεις παράνομα, πρόσεξε, γιατί σε αναμένει η αστυνομία. Σε αναμένει το πρόστιμο. Ρε τι έχουμε πάθει. Όπως ακριβώς, αν δεν κάτσεις καλά μες στη φυλακή που σε έχουνε, υπάρχουν τα αστυνομικά όργανα των φυλακών που σε επαναφέρουν στην τάξη. Έχουν τον τρόπο τους. Τα πάντα αλλάζουν. Τι θέλουν να πετύχουν?
την ηλεκτρονική εκμάθησή σου. Να λειτουργείς τα πάντα ηλεκτρονικά. Γι' αυτό και από μικρό παιδί, βλέπετε τώρα, τα βάζουν και τους ηλικιωμένους. Να είναι όλα ηλεκτρονικά, γιατί ελέγχουν τους δορυφόρους, ελέγχουν τα κομπιούτερ, ξέρουν τι γράφεις, ξέρουν τι κάνουν. Και το χειρότερο, αδελφοί μου, έχουν και τα τηλέφωνα, βλέπετε. Όλοι μας πλέον έχουμε τα τηλέφωνα. Και πλέον είτε email θέλεις να στείλεις, είτε οτιδήποτε θες να κάνεις ανάληψη χρημάτων, είτε οποιαδήποτε μετακίνησή σου, άνετα χρησιμοποιείς το κινητό σου τηλέφωνο. Και τώρα με τα 5G θα μπορείς να κάνεις ακόμα πιο γρήγορα και πιο πολλά. Ανέπαφες πληρωμές και ούτω καθεξής. Όλα ηλεκτρονικά. Όλα ηλεκτρονικά. Και θα σε μαθαίνουν αυτοί ό,τι θέλουν μέσα από εκεί. Και με τον τρόπο που αυτοί θέλουν. Όχι τι θες εσύ να μάθεις, αλλά αυτοί, και γι' αυτό βλέπετε, περιορίζουν συνέχεια τα όρια τα ηλεκτρονικά. Δεν μπορείς να γράφεις και να λες ό,τι θες. Όχι. Άρα λοιπόν, αδελφοί μου, έχει χαθεί η ελευθερία του ανθρώπου. Και χάνεται. Γι' αυτό είπαμε, είμαστε στη δύση της ελευθερίας. Γι' αυτό σας είπα να προμηθευτείτε το βιβλίο αυτό από το ηλεκτρονικό κελάρι, να το προμηθευτείτε στη δύση της ελευθερίας, εδώ στο μοναστήρι μας. Λοιπόν, γιατί, αδελφοί μου, προσέξτε, όταν όλα τα έχω σε ένα τηλέφωνο, σε ένα τάμπλετ, σε ένα κομπιούτερ, κάνει και μας κλείσουν το διαδίκτυο και τα κινητά, χαθήκαμε. Αφού όλοι έχουμε μάθει πλέον να κινούμεθα με αυτόν τον τρόπο. Και αφού μας το περάσουν πλέον ως νέο τρόπο ζωής. Γι' αυτό τίποτα δεν θα είναι το ίδιο με το χθες. Ξεκινάμε τη νέα τάξη πραγμάτων. Ηλεκτρονική ζωή. Αλλά στην ηλεκτρονική ζωή κάνει και στο κλείσουν το τηλέφωνο ή το κομπιούτερ. Πλέον δεν θυμάσαι ούτε το τηλέφωνο της μάνας σου να πάρεις αν κινδυνεύεις. Κάποτε τα τηλέφωνα τα γράφαμε σε μια αντζέτα, τα είχαμε στην τσέπη μας και αν κινδυνεύαμε ή το μικρό παιδάκι του λέγαμε πάρε μαζί σου αυτό το χαρτάκι να το έχεις στην τσέπη σου, αν χαθείς παιδί μου ή αν κινδυνέψεις δώσ' το να πάρουν τους γονείς σου τηλέφωνο. Αυτό είναι το τηλέφωνο του σπιτιού σου. Τώρα, ποιο τηλέφωνο και ποιος θυμάται τηλέφωνο απ' έξω. Ούτε το δικό μας τηλέφωνο δεν θυμόμαστε γιατί δεν το χρησιμοποιούμε. Είναι όλα περασμένα και χτυπάμε μόνο το κομπιούτερ και βγάζει το τηλέφωνο, το κινητό και παίρνει αυτόματα. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Και τα παιδιά πλέον δεν ξέρουν. Κάντε τους μια οποιαδήποτε ερώτηση θέλετε. Πείτε τους ποιο είναι το ψηλότερο βουνό και ποια είναι τα βουνά ή τα ποτάμια της Ελλάδος, οι πρωτεύουσες των νομών και ούτω καθεξής. Ή ποια είναι η πρωτεύουσα της τάδε χώρας. Τώρα πατάει το κομπιούτερ, μπαίνει μες στο Google και έχει όλη την εγκυκλοπαίδεια που θέλει, την έχει αμέσως μπροστά του. Εάν κλείσουν λοιπόν, αδελφοί μου, τα κομπιούτερ και τα τηλέφωνα, θα δούμε ότι τα παιδιά μας είναι αγράμματα. Διότι όποια πληροφορία θέλουν δεν την έχουν αποθηκεύσει πλέον μέσα εδώ στον εγκεφαλό τους. Είναι μέσα στο κομπιούτερ η πληροφορία, μέσα στο τηλέφωνο. Το κουγκλάρουν, όπως λένε, και αυτομάτως το βρίσκουν τι θέλουν. Άρα δεν χρειάζεται να μάθουν και να αποθηκεύσουν στον εγκεφαλό τους τίποτα. Σκεφτείτε τι θα γίνει όμως όταν ξαφνικά πέσει το σύστημα και το κλείσουν σκόπιμα για να μπορέσουν να ελέγξουν την ανθρωπότητα πλήρως. Τότε θα δούμε ότι το σχέδιο το να μπούμε στην ηλεκτρονική εποχή ήταν μια καλωστημένη παγίδα της ανθρωπότητος που σαν τα ποντίκια μπήκαμε όλα μέσα στη φάκα, αδελφοί μου. Και γι' αυτό μέχρι και το τελευταίο χωριό, το τελευταίο σπιτάκι όπου υπάρχει παιδί απέκτησε κομπιούτερ. Έμαθε η γιαγιά και ο παππούς το lockdown και το click away. Έμαθε το κινητό, έμαθε να στέλνει μηνύματα. Παλαιά λάβανα του κόσμου τα γράμματα με αλληλογραφία. Τώρα κλείνει και το ταχυδρομείο της περιοχής μας. Δεν δουλεύει,
Όλα έρχονται με email. Όλα έρχονται με email. Θα διακοπεί και πάσα επικοινωνία ανάμεταξύ μας κι αν και τα κλείσουν. Σε παγιδεύουν, σε φτιάχνουν πρώτα, όπως θέλουν, δημιουργούν το πρόβλημα και εκείνοι σου παρέχουν μετά και τη λύση. Και εμείς, ως ανόητοι, αποδεχόμεθα τις λύσεις των σωτήρων μας. Γι' αυτό λέει η Γραφή, μην πεποίθαστε επάρχοντες, μην τους πιστεύετε τους άρχοντες. Ίσου και στη σωτηρία. Δεν πρόκειται να έρθει η σωτηρία από αυτούς. Η σωτηρία έρχεται από την πίστη μας στο Θεό, αδελφοί μου. Από την πίστη μας στο Θεό. Είμαστε συνδεδεμένοι εδώ με την Αγία Γραφή. Εκπέμπουμε μηνύματα της Γραφής. Όλα αυτά που σας λέω δεν είναι από τον εγκέφαλό μου. Είναι από τη μελέτη της Γραφής και των Πατέρων. Γι' αυτό επιμένω στο να διαβάζετε βιβλία. Να διαβάζετε την Αγία Γραφή. Να μελετάτε. Γιατί αυτός που μελετά, αδελφοί μου, και έχει φώτιση Θεού, φωτίζει πρώτα τη δική του ψυχή, της οικογένειάς του και μετά και των υπολείπων συνανθρώπων του, συγγενών, φίλων. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε και σήμερα. Να ανεβάσετε και αυτό το βιντεάκι στο Facebook και να εγγραφτείτε στο κανάλι Γέρον Νεκτάριος, εκεί που λέει εγγραφή, να εγγραφείτε και να διαδίδετε και σε φίλους σας αν εσείς ωφεληθήκατε κάτι από αυτό που ακούσατε σήμερα. Να είστε καλά, αδελφοί μου, και ευχαριστώ για τη μεγάλη σας αγάπη προς την ταπεινότητά μου. Χαίρετε.